Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διέψευσε με ανακοίνωσή του την Κυριακή τα δημοσιεύματα περί παραχώρησης στο υπερταμείο της έκτασης στην οποία βρίσκονται οι τάφοι των Βενιζέλων στα Χανιά. Στο άκουσμα της είδησης, οι Κρήτες ανά τη χώρα αντιδρούν και εκφράζουν τώρα την αγανάκτησή τους. Είναι μια δυσάρεστη έκπληξη. Ελπίζω να μην επαληθευτούν τα όσα έχουν δημοσιευτεί και έχουν ακουστεί σχετικά με τους τάφους των Βενιζέλων στα Χανιά, τα οποία έχουν περιέλθει στο Ταμείο Εκποίησης σχετικά της ελληνικής περιουσίας, της περιουσίας του Δημοσίου. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει. Είναι απαράδεκτο, είναι προσβολή της μνήμης του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι προσβολή σε όλη την Ελλάδα, αλίμονο αν τα μνημεία μας αποτελούν αντικείμενο περιουσιακής εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε. Πιστεύω να μην επαληθευτούν τα όσα έχουν δημοσιευτεί και όσα έχουν ακουστεί έως τώρα. Στο υπερταμείο μεταβιβάζονται τα τουριστικά κίνητα κυριότητα στο ΕΟΤ. Όπως όμως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, η συγκεκριμένη έκταση έχει παραχωρηθεί από το 2014 στο Δήμο Χανίων, αλλά οι δημοτικές αρχές έχουν καθυστερήσει τη μεταγραφή του ακινήτου. Το Υπουργείο Οικονομίας επισυνάπτει τα έγγραφα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου και το σχετικό ΦΕΚ για την μεταβίβαση της έκτασης στον Δήμο Χανίων. Όσον αφορά την διαδικασία της εκχώρησης στο υπερταμείο ακόμα και τους τάφους του Βενιζέλου στην Κρήτη, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι αυτή η κυβέρνηση είναι άκρως επικίνδυνη για το τόπο και η περαιτέρω παραμονή της δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για την προοπτική της χώρας μας και την διαδικασία την οποία έπρεπε ήδη να έχει μπει της εξόδου από την κρίση και από τα μνημόνια. Δυστυχώς η παραμονή αυτής της κυβέρνησης δημιουργεί περαιτέρω συνθήκες λιτότητας. Άλλωστε και όλα αυτά τα νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί, αλλά και αυτά τα οποία θα έρχονται να ψηφιστούν όσον αφορά τα εργασιακά στον ιδιωτικό τομέα, δείχνουν ότι όχι μόνο έχει αποτύχει η προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης, ότι όχι μόνο ήταν οι προεκλογικές της δεσμεύσεις ήταν άτοπες και εκτός πραγματικότητας, ότι δυστυχώς δεν έχει δημιουργήσει καμία διαδικασία να βρει η χώρα μας ένα σοβαρό και στιβαρό πάτημα ώστε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Όσο γρηγορότερα φύγουν, τόσο καλύτερα για τον τόπο μας. Όπως αναφέρουν τα χανιώτικα νέα που ανέδειξαν πρώτα το ζήτημα από πλευράς Δήμου Χανίων, υπάρχει όμως αισιοδοξία για την θετική έκβαση της υπόθεσης.